Συνάδελφοι, γεια σα. Είμαι ο Βασίλη Ωβαγεωργίου. Είμαι αντιπρόσωπο από το κλαδικό συνδικάτο Γάλακτο Τροφίμων Ποτών Αττική και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου της, του Σωματείου τη Αθηναϊκής Ιθοπία Αθήνα. Και θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο στα όσα προανέφερε η συναδέλφη εδώ στο πλαίσιο συζήτηση που γίνεται των τοποθετήσεων. Ότι there is no alternative, αλλά μόνο για alternative ακούμε. Και τελικά τη λέξη καπιταλισμός λες και είναι κάτι το οποίο είναι απαγορευμένο και δεν πρέπει να το συζητάμε. <Και> Μόνο για εναλλακτικές και διαχείριση. Βρίζουμε, βρίζουμε τη μήτρα, βρίζουμε, μάλλον αποδεχόμαστε τη μήτρα και βρίζουμε τα παιδιά που κάνει. Η μήτρα όλων των κακών αυτή είναι. Τελείωσε, καθαρά και εξάστερα. Επειδή πριν ένα συνάδελφος, θα πάω εντάχει γιατί έχω να πω κάποια πράγματα, μίλησε για τους μετανάστες, κάπου έτσι πήρε την απάντησή του από το σώμα, αλλά κατ' εμέ αυτά τα πράγματα πρέπει να απαντούνται και εδώ από το βήμα και ότι είναι απαράδεκτη η τοποθέτησή του, απαράδεκτη, φασιστική, δεν έχουν θέσει τέτοιες λογικές ούτε για αστείο να λέγονται μέσα στο εργατικό κίνημα και επίσης γιατί κάποιοι μπορεί να επικαλούνται τους μετανάστες στο προφορικό με λόγια συμπάθειας και οτιδήποτε. Θα πω εγώ εδώ με τιμή, επειδή εκπροσωπώ το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Η δουλειά που κάναμε στο Συνδικάτο, συγκεκριμένα συνάδελφοί μου και είμαι πολύ περήφανο για αυτού, που εντάξαμε όλους του μετανάστε στο Συνδικάτο. Πήγαμε, του βρήκαμε σαν παραπήγματα. Εκεί που ζούνε, εκεί που του εκμεταλλεύονται, εκεί που του σκοτώνουν. Γιατί πηγαίνουν για δουλειά και δεν γυρνάνε πίσω, δεν του βρίσκουν οι οικογένειέ του. Και αυτή η δουλειά που κάναμε στο Συνδικάτο αποτέλεσε και φύτρα για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε από το ΠΑΜΕ στη Μανολάδα, όπου πήγαμε σε μια τεράστια πολιτιστική εκδήλωση και είπαμε θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους ψυχήτε και σώματι. Επίσης, συνάδελφοι, για τον νόμο Χατζηδάκη, λέμε, 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 θεωρίες ευχολόγια. Στο συνδικάτο, συνάδελφοι, έχουν διωχθεί τρία μέλη της διοίκηση με τον νόμο Χατζηδάκη. Αγωγές, μηνύσεις, διώξεις από την εργοδοσία, η οποία εργοδοσία του κλάδου, η πολυεθνική όμιλη αλλά και οι ντόπιοι, όχι μόνο πήραν τον νόμο Χατζηδάκη στα χέρια τους, έφτιαξαν και μια σειρά από πολιτικές, μια σειρά από κανόνες δεοντολογίας που δήθεν πρέπει να του ακολουθούν όλοι οι εργαζόμενοι και με όχημα αυτούς, ακόμα και με συστήματα στα οποία μπορεί να καταγγελθεί συνδικαλιστής ανώνυμα, ανώνυμα το ξαναλέω, ανώνυμα μέσα από πλατφόρμες και να διώκεται από τις πολυεθνικές και δεν κάναμε ποτέ ούτε βήμα πίσω από τον αγώνα για την οριστική κατάργηση αυτού του νόμου και όλων των παραφιάδων του. Δεν μπορεί εδώ να συζητάμε κάποιοι και να λέμε προφορικά τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε. Στην πράξη κρινόμαστε συνάδελφοι και πόσο θα κάνουμε πίσω και πόσο εκείνο το στοιχείο του εργατικού κινήματος από τις απαρχές, από όταν γεννήθηκε, που είναι η ατρομία. Και αυτό πρέπει να έχει κάθε συνδικαλιστής που σέβεται αυτό που επιπρέτει και σέβεται αυτό το πράγμα για το οποίο πολεμάει. Για το Πολυτεχνείο. Τι να πούμε, ότι ήμασταν όλοι κάτω στο δρόμο και βρεθήκανε κάποιοι εδώ να μας κουνούν το δάχτυλο με, με επαναστατικές κορώνες και να ακούμε να μας γίνεται και κριτική. Ε, αυτά τα πράγματα πραγματικά, ε, εντάξει, αν δεν είναι αστεία είναι επικίνδυνα, αλλά είναι για να τα προσπερνάς. Αλλά θέλω να πω για το συγκεκριμένο ομιλητή, ότι όπου ακούς «σύλλογος μου», «εγώ» και λοιπά, στο χωριό μου λένε να τρέχεις μακριά να φεύγεις, όπου ακούς τέτοια πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε το «εγώ», ξέρουμε το «εμείς» και για το «εμείς» πολεμάμε με ενότητα όλων των εργαζομένων. Για τους εργολαβικούς επίσης συνάδελφοι. Λέμε πάλι οι θεωρίες ξανά και ξανά. Οι εργολαβικοί όλοι πρέπει να γράφονται στα επιχειρησιακά σωματεία. Τα σωματεία που δεν γράφουν τους εργολαβικούς εγκληματούν και έχουν μεγάλες ευθύνε. Δεν είναι δυνατόν, θα σα πω συνάδελφοι, εγώ, γιατί εδώ πρέπει να γίνεται και μια κριτική. Καλόπιστα, συναδελφικά, όχι με λογική πολεμική αντιπαράθεση. Το σωματείο στο οποίο είμαι εγώ μέλο, η διοίκηση, αρνείται να γράψει εργολαβικού εργαζομένου. Πριν από κάποιε μέρε, γινόταν Γενική Συνέλευση για κατάρτιση πλαίσιου πάλι για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Οι συνάδελφοι αυτοί είτε είναι στη διαλογή, είτε είναι στην παραγωγή, είτε είναι στι αποθήκε, είτε είναι μετανάστε, είτε είναι εποχικοί. Δεν είχαν λόγο σε αυτή τη συνέλευση. Και είναι κάτι απαράδεκτο. Καλό του συναδέλφου λοιπόν τη ε, πλειοψηφία τη διοίκηση Αθηναϊκή γιατί έχουμε μπροστά μα γενικέ συνελεύσει τώρα στο πλαίσιο αυτό, να το ξανασκεφτούν και να πάμε σε αλλαγή του καταστατικού και να γράφονται οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο σωματείο. Είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα. Και να πω κάτι και να κλείσω για την απουσία του εδώ. Θα έπρεπε οι συνάδελφοι εκλεγμένοι από το Σωματείο της Αθηναϊκής τη Αθήνας να είναι εδώ να μεταφέρουν την πείρα, να τοποθετηθούν, να μπει στη βάσανο τη κριτική η άποψή του, τα πεπραγμένα του και όλα τα υπόλοιπα. Με λογικέ και να πω πρακτικέ, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια λογική αντιπαράθεση. Το μόνο που κάνουν είναι να εκφυλίζουν το ίδιο το σωματείο. Εγώ σήμερα, ενώ θα έπρεπε, γιατί είναι απέτηση των συναδέλφων μου εργαζομένων τη Αθηναϊκή και σε αυτού στέλνω τα μήνυμα. Θα έπρεπε για αυτά που γίνανε κατά την εκλογή των δευτεροβάθμιων οργάνων στι εκλογέ του επιχειρησιακού σωματείου να τεθεί ζήτημα. Όμω επειδή δεν καθιστώ υπεύθυνο το σωματείο, δεν καθιστώ υπεύθυνο του εργαζόμενου, αλλά αυτά είναι αποτέλεσμα των πρακτικών του απερχόμενου Προέδρου μαζί με ένα μηχανισμό τον οποίο καθοδηγεί, δεν θέλω να πλήξω το κύρος του σωματείου μου, το οποίο πρέπει την επόμενη μέρα να είναι όπλο και ασ, ο, ασπίδα μάλλον υπεράσπιση των κατακτήσεών μας και όπλο για τη διεύρυνσή τους. Αλλά τι, για όλους τους εργαζόμενους, τους εργολαβικούς, τους μόνιμους βασιούχους, τους πάντες. Αυτά, συνάδελφοι, ψήφο στη ΔΑΣ για εργατικό κέντρο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις αγωνίες μας, στις σύγχρονες ανάγκες μας. Ζήτω το ταξικό εργατικό κίνημα.